Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Έτσι όπως έχει δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο, είναι όλα καλά λίαν, είναι όλα πολύ όμορφα. Το κάθε τι το οποίο βλέπει ο άνθρωπος, την κάθε λεπτομέρεια και όσο πιο πολύ ψάχνει μέσα στη δημιουργία, βλέπει την αγαθότητα του Θεού, την πανσοφία του Θεού. Κάτι το οποίο όλοι το παρατηρούμε και το ξέρουμε, είναι αυτή η εναλλαγή των ημερών, των εποχών, της μέρας με τη νύχτα, όλα αυτά τα οποία φέρνουν μία διαφορετική χρειά μέσα στην ζωή του ανθρώπου και όλοι ξέρουμε ότι την ημέρα θα την ακολουθήσει η νύχτα, το φθινόπωρο θα το ακολουθήσει ο χειμώνας και ούτω καθεξής. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή την αξία του χρόνου μέσα στη ζωή του ανθρώπου, για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί, έχοντας στο νου του αυτήν όλη την πανσοφία του Θεού που τα δημιούργησε όλα τόσο όμορφα, έχοντας λοιπόν αυτά στο νου του, να σκεφτεί για ποιο λόγο ο Θεός τα έκανε έτσι, αυτές όλες τις εναλλαγές μέσα στον χρόνο. Σήμερα κοντά μας έχουμε 4 νέα κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, το θέμα του χρόνου και συγκεκριμένα και της αλλαγής του χρόνου, διότι κάθε φορά που φτάνουμε στο τέλος κάποιας χρονικής περίοδου, αμέσως αρχίζει η καινούργια χρονική περίοδος. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε εδώ μαζί μας την Ευτυχία. Χαίρετε, Πάτερ. Χαίρετε, Ευτυχία, την Κωνσταντίνα. Χαίρετε, Πάτερ. Χαίρετε, την Άννα. Την ευχή σας, Πάτερ. Την ευχή του Κυρίου και την Κυριακή. Χαίρετε, Πάτερ. Χαίρετε, κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και να μπούμε στο θέμα μας. Είπαμε ότι κάθε φορά που τελειώνει μια χρονική περίοδος, αρχίζει μια νέα. Αυτό όλο πώς σας φαίνεται όλη αυτή η κυκλική πορεία των ημερών, των εποχών? Πάτερ, εμένα προσωπικά, παλαιότερα με τρόμαζε. Δηλαδή, όντας σε ένα κοσμικό έτσι περιβάλλον, παλαιότερα έλεγα ότι γερνάω, δεν θα κάνω το όνειρά μου πραγματικότητα, ότι μπορεί, ας πούμε, να συμβεί κάτι και να τελειώσουν, ας πούμε, όλα. Αλλά κοντά στο Θεό, γενικώς, και όταν κάνεις πράγματα ωφέλιμα για τον συνάνθρωπο, όλο αυτό βλέπεις ότι σε γεμίζει εμπειρία και όσο μεγαλώνεις αισθάνεσαι ευγνώμων για όσα έζησες. Αυτό. Ωραία. Μήπως είναι ο χρόνος, αυτό που είπες στην αρχή, ότι φοβίζει τον άνθρωπο, το ότι περνάει και λες γρήγορα περνάει ο χρόνος. Μήπως εκεί ο άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να τον γεμίσει αυτό το χρόνο και έτσι να τον χαρεί. Γιατί ο χρόνος είναι δώρο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Δώρο του Θεού για να τον αξιοποιήσει ο άνθρωπος για την πνευματική του κατάρτιση. Mm. Που κανονικά δεν υπάρχει χρόνος. Έλεγε η Γερόντισσα Γαβριηλία ότι δεν υπάρχει, το παρελθόν είναι φάντασμα και το μέλλον δεν υπάρχει, μόνο το αιώνιο παρόν. Οπότε αν βλέπουμε τι κάνουμε τώρα, αν είναι ευλογημένο αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό να αγιάζεται, λένε, το τώρα μας. Αυτό. Ο Θεός ζει εκτός χρόνου. Έτσι. Δεν περιορίζεται μέσα στο χρόνο. Αυτό που λες, δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει μόνο έτσι για να μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς οι άνθρωποι, να πούμε τι έγινε χθες, τι θα γίνει αύριο, να βάλουμε στόχους, να γίνουν κάποιες αλλαγές μέσα στον χρόνο, ορόσημα για όλους εμάς, για να μπορέσουμε μερικά πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους και να ξεκινήσουμε κάποια όνειρά μας, κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε για τη ζωή μας. Είναι η αρχή του χρόνου ένα ορόσημο? Θεωρητικά είναι. Γιατί ακούω όλο τον κόσμο πριν την αλλαγή του χρόνου και μετά να λέει ότι εγώ από 1η Ιανουαρίου, ας πούμε, θα αρχίσω κάτι ή θα κόψω το κάπνισμα. Έτσι λέει και για τη Δευτέρα.
αλλά προσωπικά στη δικιά μου τη ζωή αυτό δεν έπαιξε ποτέ ρόλο, γιατί κάθε φορά που το έλεγα αποτύχανα. Η θεία φώτιση ερχόταν για να κόψω μία συνήθεια ή για να αρχίσω κάτι, ερχόταν σε στιγμές τελείως, πώς να σας το πω, που δεν περίμενα. Μία τρίτη απόγευμα έχοντας το σκύλο μου, ας πούμε, έξω. Αυτά. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο. Μήπως όμως είναι για κάποιους ανθρώπους υποβοηθητικό, λέγοντας κάποιος ότι ναι, τώρα πλησιάζει να αλλάξει ο χρόνος και να αλλάξω κι εγώ μαζί με αυτή την αλλαγή. Είναι μια σκέψη που κάνουν πολλοί. Και έτσι, γενικά ο κόσμος πιστεύω, επειδή είναι μια παγκόσμια γιορτή, όλος ο κόσμος έτσι το θεωρεί αυτό σαν ορόσημο. Ότι νέα χρονιά, ευκαιρία να αλλάξω κι εγώ, να γίνω κάποιος άλλος πιο θετικά. Είπες ποτέ, Άννα, όταν ήσουν στο σχολείο, μικρή μαθήτρια, του χρόνου θα είμαι καλύτερη από πέρσι? Πάτε, εγώ νομίζω αυτό δεν το έλεγα. Και περισσότερο, αν κάπου αποτύχαινα, τότε σκεφτόμουν τι θα ήθελα να αλλάξω στα πράγματα. Ναι, και από πότε έλεγες θα αλλάξεις? Εκείνη την ώρα το έπαιρνες απόφαση και το άλλαζες αμέσως? Την απόφαση μάλλον ναι, αφού τη σκεφτόμουν πρώτα. Ωραία. Αλλά πότε γινόταν πράξη η απόφαση? Προσπαθούσα κατευθείαν μάλλον, αλλά καμιά φορά βοηθάει να σκεφτείς ότι περνάει ο χρόνος και δεν έχεις κάνει αυτά που σκεφτόσουν ότι θα έπαιρνες. Γιατί μπορεί να προσπαθούμε, αλλά τα παρατάμε στη μέση και μετά είναι καλό να τα ξανασκεφτόμαστε. Ωραία. Εσύ, Κωνσταντίνα? Πολλές φορές για συνήθειες βασικά. Αυτό που είπε και η Άννα, ότι μπορεί να συνειδητοποιήσεις εκεί. Περισσότερο για δραστηριότητες βασικά του καθένα. Να σκεφτώ ότι δεν άρχισα κάτι που ήθελα το Σεπτέμβριο και θα μπορώ να το ξεκινήσω από τώρα, ξέρω, από τον Ιανουάριο. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι και ένας κίνδυνος πολλές φορές, γιατί όταν τα αφήνουμε τα πράγματα να τα κάνουμε αργότερα, δεν τα κάνουμε ποτέ. Εκεί τι χρειάζεται? Αποφασιστικότητα. Ωραία, την έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι στον άνθρωπο βασικά. Στο χαρακτήρα, νομίζω και πείσμα θέλει ο άνθρωπος. Ένας, ας πούμε, που καπνίζει και σκεφτεί με τη νέα χρονιά εγώ θα το κόψω το κάπνισμα. Αυτό τον βοηθάει ή είναι καλύτερο να πει θα το κόψω τώρα? Να το κόψω τώρα. Ναι. Ή συνήθως το κάνουν όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας. Συνήθως, σε μένα προσωπικά από τις εμπειρίες μου, η νέα χρονιά δεν έχει επηρεάσει ούτε και εμένα, ούτε και από αυτούς που έχω ακούσει να πάρουν άλλες αποφάσεις, καλύτερες και γενικά. Πιστεύω ότι αυτό που είπε και η Άννα, ότι μια αποτυχία ή για το κάπνισμα, όπως είπατε για παράδειγμα, άμα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας, συνήθως τότε οι άνθρωποι λένε εγώ θα γίνω καλύτερος τώρα. Πολλές φορές μας βοηθάει κιόλας ότι μπορεί να είναι τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, η Ανάσταση, και ότι επειδή πάμε διακοπές πολλές φορές με τους δικούς μας και έτσι βιώνουμε όλο αυτό το γιορτινό περιβάλλον και την ευλογία που πάμε στην εκκλησία και αυτά είναι όμορφα, μπορεί μετά από αυτό να αλλάξουμε, όχι τόσο από την αλλαγή του χρόνου, αλλά από τα Χριστούγεννα, ας πούμε, τα ίδια, τη γέννηση του Χριστού και αυτές τις μέρες που είναι ευλογημένες ή την πρωτοχρονιά που είναι του Αγίου Βασιλείου. Ναι, ωραία. Και τα Χριστούγεννα είναι πάλι και αυτό ένα ορόσημο χρονικό. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, θα νηστέψω όλες τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, θα έρθουν τα Χριστούγεννα και από εκεί και πέρα και εγώ θα προσπαθήσω να μη στεναχωρώ τον νεογέννητο Χριστό. Έτσι, δεν σημαίνει ότι ορόσημο για τη χρονιά είναι μόνο η αλλαγή της χρονιάς, είναι και άλλο ορόσημα μέσα στην χρονιά, κάποιες μεγάλες γιορτές. Πάνω σε αυτό το θέμα, Πάτερ, που συζητάμε τώρα, ήθελα να πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι οι πιο βαθιές αλλαγές είναι αυτές που γίνονται ήσυχα, που δεν περιμένεις κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για να αλλάξει, κάποια κοινωνική πίεση για να αλλάξεις. Δηλαδή, πριν που είπατε για το κάπνισμα, σε μένα τι λειτουργήσε? Δεν λειτουργήσε ποτέ το να κόψω μια συνήθεια, δεν λειτουργήσε ποτέ το ότι από Δευτέρα την κόβω. Παρόλα αυτά,
λίγη προσευχή άμα κάνεις, θα έρθει κάποια στιγμή, θα δεις ότι το ελαττώνει σιγά σιγά και θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα το έχεις ανάγκη. Ωραία. Άρα χρειάζεται ο προσωπικός μας αγώνας και η προσευχή. Η θέληση. Πρόθεση. Ωραία. Πόσο σημαντική είναι η προσευχή σε όλο αυτό μας. Ανέφερες για την προσευχή. Ναι. Πόσο σημαντική νομίζετε ότι είναι. Μήπως τα φορτώνουμε όλα στην προσευχή, δηλαδή στο Θεό. Δηλαδή λέμε ας με βοηθήσει ο Θεός και αν με βοηθήσει εγώ θα το καταφέρω αυτό. Αν δεν με βοηθήσει, δεν με βοήθησε, δεν φταίω εγώ. Όχι. Κάπως έτσι είναι. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Ωραία. Για να μου το εξηγήσετε αυτό. Απλά θεωρώ ότι ο Θεός σου βάζει κάτι μέσα στην ψυχή σου, μία θέληση για κάτι, προχωράς και λες βοήθησέ με ή αν δεν είμαι γι' αυτό, δείξε μου έναν δρόμο άλλο. Δείξε μου ποιο είναι το σωστό. Αυτό. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια συνήθεια που δεν μας αρέσει. Ενώ, ξέρω εγώ, συναχωριόμαστε και ζητάμε συγγνώμη τον Θεό και του ζητάμε να μας βοηθήσει να μην ξανακάνουμε την ίδια συνήθεια που ήταν συνήθεια μέχρι τώρα, μετά μπορεί να την ξανακάνουμε. Δηλαδή, ναι, να πέφτουμε πάλι στο ίδιο πράγμα, το οποίο δεν είναι καλό. Αλλά, ας πούμε εκεί, αυτό είναι μια δοκιμασία. Μπορεί να ζητάμε τον Θεό να μας βοηθήσει, προφανώς να μας βοηθάει, αλλά και εμείς να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτό, να είναι μια δοκιμασία σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, να ανθίζονται τα λουλούδια που έχουμε και έτσι θα μαραίνονται τα αγκάθια και αυτά. Όσο αγαπάμε τον Χριστό, φεύγουν οι κακές συνήθειες. Όσο πηγαίνουμε στην εκκλησία, έτσι και. Γίνονται όλα καλύτερα. Και γενικά, όχι μόνο η εκκλησία. Όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται. Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι του χρόνου. Να δούμε αν μας φτάνει ο χρόνος για όλα αυτά τα οποία θα θέλουμε να κάνουμε στην ζωή μας. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, ιδίως ο σύγχρονος άνθρωπος, όλο και προσθέτει δραστηριότητες, επιθυμίες που θέλει να κάνει για τη ζωή του, είτε για την προσωπική του, είτε για την οικογένειά του. Και ακούμε συχνά αυτήν την δικαιολογία, δεν με φτάνει ο χρόνος, δεν με φτάνει. Και μάλιστα υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μέσα στην ημέρα ή μέσα στο μήνα, στο χρόνο. Και όταν περνάει αυτό το χρονικό διάστημα, λέει δεν πρόλαβα. Mm. Το έχετε νιώσει εσείς αυτό το πρόβλημα, το θέμα? Μονίμως αυτό νιώθω. Μονίμως. Είναι ένα θέμα μάλλον που όλοι οι άνθρωποι το νιώθουμε σήμερα στην εποχή μας. Ναι. Γιατί να μας φτάνει ο χρόνος, μήπως έπρεπε ο Θεός να βάλει πιο πολλές ώρες μέσα στο 24ωρο να μας φτάνει? Γιατί δεν βάζουμε προτεραιότητες στη ζωή μας? Τι σημαίνει αυτό, Κυριακή? Δεν βάζουμε προτεραιότητες. Δεν βάζουμε πρόγραμμα και δεν τα ιεραρχούμε σωστά. Δηλαδή, δεν κάνουμε τα ουσιώδη και κάνουμε αυτά που δεν έχουν ουσία στη ζωή μας. Ίσως το μετανιώνουμε μερικές φορές αυτό, μετά όσο περνάει ο χρόνος, αυτό βλέπουμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Αλλά κακά τα ψέματα έτσι είναι οι άνθρωποι γενικά αυτές τις μέρες. Και περισσότερες μέρες να είχαμε πάλι το ίδιο θα έκανα. Πάλι το ίδιο, πάλι δεν θα μας έφτανε. Και μια ζωή που ζει ένας άνθρωπος και ζει 80-90 χρόνια, πάλι λέει να άρχιζα τώρα από την αρχή. Και τα social media που παίζουν ρόλο σε αυτό. Πού παίζουν ρόλο, για πες μας ευτυχία. Στο να σε απασχολούν, να μας τρώνε χρόνο. Και το κατάλαβα γιατί άμα κατεβάσει ο καθένας μια εφαρμογή στο κινητό που λέει πόσο χρόνο σπαταλάς στο κινητό, και ο μέσος όρος είναι 3 ώρες. Εγώ βέβαια το έχω φτάσει και πιο πάνω πολλές φορές. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο, ενώ ξοδέψαμε ήδη αρκετό σε πράγματα ανούσια. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με τα social και πάλι δεν του φτάνει ο χρόνος, εγώ πιστεύω, Πάτερ, και σε αυτή την περίπτωση εκ Θεού είναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι στα φέρνει έτσι ο Θεός και η καθημερινότητα η ίδια, που μόνος σου ενστικτοδός καταλαβαίνεις ποια θα είναι η προτεραιότητα και ποιο θα έρθει δεύτερο. Γιατί όμως δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτό που είναι η προτεραιότητα, αυτό που έχει ουσία και αναλωνόμαστε στο να ασχολούμαστε με επουσιώδη πράγματα.
Γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Πολύ μπερδεμένοι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε και αν το ξέρουμε, πολλές φορές επηρεαζόμενοι από άλλα πράγματα γενικότερα, ναι, δεν το επιλέγουμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Πολλές φορές μου τυχαίνει να θέλω να πάω στην εκκλησία, να αναπαυτεί η ψυχή μου και να σκέφτομαι, εντάξει, πάλι στην εκκλησία θα πας. Αλλά αυτό είναι απλά επειδή έχω επηρεαστεί από τα γενικά, από όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Και μπορεί να νομίζουμε ότι το να πας στην εκκλησία είναι, ας πούμε, μεγαλίστικο, γιαγιαδίστικο. Ενώ πραγματικά σε όλους, πραγματικά και εκείνους που δεν έχουν βρει την εκκλησία και τον Χριστό, θα τους αναπαύει πάρα πολύ. Και πολλές φορές αυτό, ας πούμε, μπορεί να σκεφτώ ότι θέλω να πάω, αλλά ταυτόχρονα να λέω, εντάξει, πάλι στην εκκλησία θα πας. Και μετά να είμαι τόσο περιτεμένη για το τι θέλω να κάνω στον χρόνο μου, όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Ενώ αν δεν το σκεφτούμε τόσο και κάνουμε πραγματικά αυτό που μας αναπαύει, θα διαμεριστεί καλύτερα ο χρόνος. Ενώ θα κάνουμε ευλογημένα. Είναι χάσιμο χρόνο το να πάει κάποιος σε εκκλησία ή να κάνει προσευχή στο σπίτι του? Καθόλου. Καθόλου. Κάποιος όμως λέει ότι δεν έχω χρόνο και πώς θα χάσω εγώ το χρόνο μου να καθίσω 10 λεπτά να προσευχηθώ ή να πάω εκκλησία την Κυριακή? Εγώ έχω υποχρεώσεις. Πρέπει να καθίσω για τη δουλειά μου, να ασχοληθώ. Εκεί μετά είναι η θέληση. Άμα θέλεις. Γιατί αν πιστεύω ότι αν υπάρχει θέληση, όλα μπορείς να τα προλάβεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Και έτσι, από αυτά που έχω ζήσει και γενικά, όλα τα άλλα πιστεύω ότι είναι δικαιολογίες. Επειδή βρίσκουμε το χρόνο για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ναι, έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει πολύ τακτικά στην εκκλησία, μετά έχει τα βιώματα της εκκλησίας και το Άγιο το Πνεύμα, επομένως και να μην θέλει κάποια Κυριακή να πάει, σηκώνεται αυτομάτως γιατί θέλει να βιώσει, να μην χαθεί αυτή η σύνδεση. Δηλαδή, αυτό είναι. Τώρα, αυτός που δεν έχει πάει ποτέ, ίσως του φανεί πιο δύσκολο. Αλλά προσωπικά, Πάτερ, εγώ πάνω από 2 εβδομάδες μετά νιώθω ότι έχει φύγει το Άγιο Πνεύμα από πάνω μου, ότι πάω προς τον γκρεμό. Τουλάχιστον σωματικά, δηλαδή νιώθω εξαντλημένη. Μα από εκεί παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Η δικαιολογία ότι δεν έχω χρόνο να πάω στην εκκλησία είναι μάλλον μια δικαιολογία η οποία τα αντιστρέφει τα πράγματα, γιατί όταν πάμε στην εκκλησία δεν είναι ότι χάνουμε το χρόνο, ίσα-ίσα τον κερδίζουμε, ναι, διότι τότε θα ευλογήσει ο Θεός για τα έργα μας. Έτσι. Και θα, ναι, γίνουν και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικό θα είναι το οτιδήποτε κάνουμε. Ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές όταν γράφω την επόμενη μέρα ή στο σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μάθημα, δίνω εξετάσεις ή κάτι τέτοιο δύσκολο, ότι άμα κάνω αυτή τη θυσία, παύλα, ναι, βασικά υπερβώ λίγο αυτή τη λογική ότι, που μου λέει ότι άμα πας θα χάσεις χρόνο, ενώ τώρα θα μπορούσες να κάτσεις να διαβάσεις ή κάτι τέτοιο. Άμα πάω, πραγματικά όλα γίνονται τόσο τέλεια που δεν θα μπορούσαν να γίνουν έτσι άμα το άφηνα μόνο στις δικές μου δυνάμεις. Γιατί εκείνη την ώρα που θα πας και θα αναπαυθεί η ψυχή σου, το σε βοηθάει ακόμα παραπάνω ο Θεός, επειδή σου δίνει δύναμη από όλο αυτό. Είναι ωραίο. Αυτό, Κωνσταντίνα, πρέπει όμως κάποιος να το έχει ζήσει για να το πιστέψει. Ναι. Δηλαδή, εσύ το λες, το έχει ζήσει και εγώ το έχω ζήσει. Ναι. Όχι μια και δύο φορές, πάντοτε αυτό γίνεται. Εκεί που θα είμαστε πιεσμένοι και θα λέμε δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι, αλλά πούμε ότι θα καθίσω και 2, 3, 5 λεπτά να κάνω μια προσευχή, τότε όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα και λύνονται προβλήματα. Και δεν έχει και άγχος. Δηλαδή, άμα νομίζεις ότι μπορείς να κάτσεις όλη μέρα π.χ. να διαβάσεις, και αυτό θα είναι το πιο ωφέλιμο. Τώρα λέω συγκεκριμένα για μια εξέταση μαθήματος. Αν θεωρείς πως αυτό θα σε ωφελήσει περισσότερο, μετά θα είσαι πολύ αγχωμένος, θα βγει πιο δύσκολο το διάβασμα, δεν θα κάνεις τόσο καλή δουλειά. Ενώ αν όντως πας στην εκκλησία επειδή το θέλεις για να αναπαυθείς και δεν πειράζει, θα πεις, δεν έχει και τόση σημασία να τα πας και τόσο τέλος το διάβασμα και να σε καλά στην ψυχή σου. Μετά θα τα έχεις πάει τέλεια και στο μάθημα. Οπότε υπάρχει μια πληρότητα, μια. Έτσι, ισορροπία. Και αν έρθει και μία αποτυχία, έτσι μετά σκέφτεσαι ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου, έκανα και την προσευχή μου. Άρα ήταν θέλημα Θεού να έρθει και αυτή η αποτυχία, οπότε και δεν στεναχωριέσαι μετά. Έτσι ακριβώς, παιδιά.
Να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση. Όταν αλλάζει ο χρόνος, λέμε μία ευχή, λέμε καλή χρονιά. Αυτή είναι η ευχή, τι σημαίνει για σας? Να έχουμε μια ευλογημένη χρονιά. Ναι, τι σημαίνει μια ευλογημένη χρονιά? Και έτσι το λένε όλοι, μια ευλογημένη, δηλαδή αυτό εννοούνε. Πολύ. Γιατί το ευλογημένη έχει σχέση με το Θεό, προφανώς. Ναι. Ναι. Πάτερ μου, ο καθένας αυτή τη φράση την εκλαμβάνει ανάλογα με αυτό που του λείπει. Δηλαδή, αν ο άλλος θέλει χρήματα, θα το πάει στο οικονομικό. Καλή οικονομική χρονιά. Αν ο άλλος θέλει ψυχική ηρεμία, θα το πάει στο ψυχικό. Εμείς πολύ όμως λίγη, πολύ με ποια έννοια πρέπει να τη λέμε? Γιατί όταν εύχεται κάτι κάποιος, το εύχεται από την καρδιά του, εύχεται ναι. στον άλλον κάτι καλό να του γίνει. Ναι. Ίσως με την θεάρεστη. Ναι, δηλαδή θεάρεστη. Μέσα μας όταν λέμε στον άλλον, λέμε Κυριακή καλή χρονιά. Ναι. Τι πρέπει εγώ να σκεφτώ μέσα μου ότι πρέπει η Κυριακή σε αυτή την χρονιά να επιτύχει, ούτως ώστε να είναι μια καλή χρονιά για την ίδια? Να αγαπήσει το Θεό. Να έρθει πιο κοντά στο Θεό, να είναι συνειδητό όλο αυτό και να ζούμε όντως πιο κοντά στο Θεό. Αρχικά αυτό που είπε η Κωνσταντίνα, μετά τα άλλα δευτερεύοντα μπορεί να μου ευχηθείτε υγεία, να μου ευχηθείτε επιτυχίες στο πανεπιστήμιο, στα πάντα. Μετά ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να ευχηθεί. Αλλά αρχικά νομίζω χαρά, ευλογία. Να συνεχίσει έτσι με τον Θεό, με τον Χριστό. Και κάθε χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, να προχωράμε. Σε ποιον τομέα, Άννα? Στο πνευματικό, να προοδεύουμε, να μην μένουμε πίσω, ούτε να... Καμιά φορά περνάνε τα χρόνια, αλλά γίνομαστε χειρότεροι από πριν. Να συμπληρώσω, Πάντερ, να ζήσουμε πιο κοντά στο Χριστό και να αγαπήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και να προσπαθήσουμε να μην κατακρίνουμε. Αυτό, να όταν μας έρχεται ένας κακός λογισμός, κατευθείαν προσευχή για τον άλλον. Έχετε ένας λογισμός κατάκρισης, άλλες δύο προσευχές, τρεις για τον άλλον βοήθεια. Και έτσι θα είμαστε πιο αγαπημένοι. Μακάρι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αγαπητά μου κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην παρέα μας. Ευχαριστούμε. Και επίσης όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που ήταν κοντά μας σήμερα. Η νέα χρονιά να είναι όντως χρονιά ευλογημένη, χρονιά του Θεού, χρονιά με προσευχή, με ταπείνωση, με υπομονή, να προσπαθούμε πάντοτε στην καινούργια χρονιά που έρχεται να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και βάζοντας τέτοιους στόχους, σίγουρα κάποιους από αυτούς, αν όχι όλους, θα μπορέσουμε να τους επιτύχουμε πάντοτε με τη βοήθεια και τη χάρη του καλού Θεού μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.